Τώρα θα συνεχίσουμε να πλέκουμε στο πάνω μέρος της μπλούζας. Θα πλέξουμε ποδαράκια μέχρι που να φτάσουμε στη μασχάλη. Πάμε λοιπόν να στρώσουμε πρώτα τον πρώτο μας γύρο. Εδώ που είναι η κλωστή είχα ξεκινήσει το πλεκτό μου. Εδώ. Μπροστά από αυτή την κλωστή έχω 5 γαϊτανάκια. Θα μπω στο τρίτο γαϊτανάκι, στην τρίτη θηλιά. Μετράω 1, 2, 3. Μπαίνω μέσα στην τρίτη θηλιά. Πιάνω το νήμα και το περνάω μέσα από την θηλιά για να το φέρω μπροστά. Ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα. 1. Δύο και η τρίτη. Αυτές οι τρεις θηλιές μετράνε σαν ένα ποδαράκι. Πάω στην επόμενη θηλιά και πλέκω και εδώ ένα ποδαράκι. Και έτσι έχω τώρα στο σύνολο 2 ποδαράκια. Στο τέλος του γύρου θα πλέξω ένα ποδαράκι σε κάθε μία από τις πρώτες 2 θηλιές. Και έτσι θα έχω πάνω από το μεγάλο κενό 4 ποδαράκια. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα 2 ποδαράκια. Θα αφήσω την επόμενη θηλιά και θα πάω εδώ στο κοχύλι. Μέσα στο κενό του κοχυλιού θα πλέξω ένα ποδαράκι. Αφήνω την επόμενη θηλιά, το επόμενο γαϊτανάκι και μπαίνω μέσα στο κενό του κοχυλιού. Και πλέκω και εδώ ένα ποδαράκι. Εδώ έχουμε πάλι 5 γαϊτανάκια. Θα πλέξω 4 ποδαράκια. Μπαίνω μέσα στην πρώτη θηλιά, πλέκω ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά το δεύτερο ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά το τρίτο ποδαράκι. Και στην επόμενη θηλιά το τέταρτο ποδαράκι. Την επόμενη θηλιά είναι η πέμπτη μου θηλιά, την αφήνω άδεια. Εδώ τώρα έχουμε τα μικρά κενά. Έχουμε άριχτα και αλυσίδες ανάμεσα στα άριχτα. Λοιπόν, αφήνω αυτή την τελευταία θηλιά και θα μπω μέσα στο άριχτο, όχι πάνω στην θηλιά του, αλλά μέσα στο άριχτο και πλέκω και εδώ ένα ποδαράκι. Εδώ έχουμε ένα γαϊτανάκι ανάμεσα στα άριχτα, μπαίνω μέσα σε αυτή την θηλιά, μπαίνω στο γαϊτανάκι και πλέκω και εδώ ένα ποδαράκι. Εδώ είναι το επόμενο άριχτο, μπαίνω μέσα στο άριχτο, πλέκω ένα ποδαράκι. Εδώ είναι η θηλιά ανάμεσα στα δύο άριχτα. Μπαίνω μέσα σε αυτή την θηλιά, πλέκω και εδώ ένα ποδαράκι. Εδώ έχουμε το επόμενο άριχτο και εδώ μέσα στο άριχτο ένα ποδαράκι. Εδώ έχουμε μία θηλιά ανάμεσα στα άριχτα και εδώ ένα ποδαράκι. Εδώ είναι το επόμενο άριχτο και εδώ μέσα στο άριχτο ένα ποδαράκι. Και τώρα ξανά από την αρχή. Εδώ έχουμε 5 γαϊτανάκια, 5 θηλιές. Μπαίνω μέσα στην πρώτη θηλιά, στο πρώτο γαϊτανάκι, πλέκω ένα ποδαράκι. Πάω στην επόμενη θηλιά, πλέκω το δεύτερο ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά το τρίτο ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά το τέταρτο ποδαράκι. Και την επόμενη θηλιά θα την αφήσω πάλι άδεια. Έχω πλέξει πάνω από το μεγάλο κενό 4 ποδαράκια. Εδώ έχουμε το κοχύλι. Μέσα στο κενό του κοχύλιου ένα ποδαράκι. Εδώ έχουμε πάλι 5 γαϊτανάκια, θα πλέξουμε 4 ποδαράκια. Μπαίνω μέσα στην πρώτη θηλιά, στο πρώτο γαϊτανάκι, πλέκω ένα ποδαράκι. Πάω στην επόμενη θηλιά, πλέκω το δεύτερο ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά το τρίτο ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά το τέταρτο ποδαράκι. Και την επόμενη θηλιά την αφήνω πάλι άδεια.
Εδώ έχουμε ένα κοχύλι, θα μπω μέσα στο κενό του κοχυλιού να πλέξω ένα ποδαράκι. Εδώ έχουμε πάλι 5 γαϊτανάκια, θα πλέξουμε 4 ποδαράκια. Μπαίνω στην επόμενη θηλιά στο πρώτο γαϊτανάκι, πλέκω ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά το δεύτερο ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά το τρίτο ποδαράκι. Και στην επόμενη θηλιά το τέταρτο ποδαράκι. Και έχουμε πάνω από το μεγάλο κενό 4 ποδαράκια. Εδώ ξεκινάνε πάλι τα μικρά κενά. Έχουμε τα άριχτα και ανάμεσα στα άριχτα τα γαϊτανάκια, τις θηλιές. Λοιπόν, αφήνω αυτή την τελευταία θηλιά άδεια, είναι η πέμπτη θηλιά, το πέμπτο γαϊτανάκι, και μπαίνω μέσα στο άριχτο. Πλέκω ένα ποδαράκι. Πάω στην θηλιά ανάμεσα στα άριχτα, πλέκω και εδώ ένα ποδαράκι. Πάω στο επόμενο άριχτο, μέσα στο άριχτο ένα ποδαράκι. Πάω στην θηλιά ανάμεσα στα άριχτα, πλέκω ένα ποδαράκι. Πάω στο επόμενο άριχτο και εδώ ένα ποδαράκι. Πάω στην θηλιά ανάμεσα στα άριχτα ένα ποδαράκι. Πάω στο επόμενο άριχτο, πλέκω και εδώ ένα ποδαράκι. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Εδώ έχουμε πάλι 5 γαϊτανάκια. Θα πλέξουμε ένα ποδαράκι στα πρώτα 4 γαϊτανάκια και το πέμπτο το αφήνουμε άδειο. Πάμε στο κοχύλι, μέσα στο κενό του κοχυλιού ένα ποδαράκι. Εδώ έχουμε ξανά 5 γαϊτανάκια. Στα πρώτα 4 πλέκουμε ένα ποδαράκι, το πέμπτο το αφήνουμε άδειο. Πάμε στο επόμενο κοχύλι, μέσα στο κενό του κοχυλιού ένα ποδαράκι. Εδώ είναι πάλι 5 γαϊτανάκια. Πλέκουμε στα πρώτα 4 ένα ποδαράκι, το πέμπτο μένει άδειο και φτάνουμε στα μικρά κενά. Πλέκουμε σε κάθε άριχτο ένα ποδαράκι και στις θηλιές που είναι ανάμεσα στα άριχτα από ένα ποδαράκι. Συνεχίζουμε μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Έφτασα στο τέλος του γύρου, εδώ είναι το τελευταίο μου κοχύλι. Έπλεξα μέσα στο κενό ένα ποδαράκι και τώρα εδώ έχω το μεγάλο κενό και στις θηλιές πάνω από αυτό το μεγάλο κενό είχα ξεκινήσει τον γύρο με 3 θηλιές στον αέρα και ένα ποδαράκι. Μπροστά από αυτές τις 3 θηλιές που έριξα στον αέρα έχω 2 γαϊτανάκια. Μπαίνω στο πρώτο γαϊτανάκι, πλέκω ένα ποδαράκι. Πάω και στην επόμενη θηλιά, στο επόμενο γαϊτανάκι, πλέκω και εδώ ένα ποδαράκι. Και ολοκληρώνω τον γύρο μου με ένα βουβό, μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας. Εδώ είναι οι 3 θηλιές με τις οποίες ξεκίνησα τον γύρο, μετράω 1, 2, 3. Μπαίνω στην τρίτη θηλιά και πλέκω ένα βουβό. Και ο γύρος ολοκληρώθηκε. Και έτσι έχουμε τώρα και εδώ, πάνω από το μεγάλο κενό, 4 ποδαράκια. Λοιπόν, από εδώ και προς τώρα πλέκουμε μόνο ποδαράκια, μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να σχηματίσουμε το άνοιγμα του μανικιού. Ξεκινάμε κάθε γύρο με 3 θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι. Πάμε στην επόμενη θηλιά, πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Και μπαίνουμε σε κάθε μία θηλιά να πλέξουμε ένα ποδαράκι. Θα το κάνουμε μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Μέσα στην θηλιά πάνω από το τελευταίο ποδαράκι πλέκουμε το τελευταίο ποδαράκι του γύρου και κλείνουμε τον γύρο πάλι με ένα βουβό μπαίνοντας στη τρίτη θηλιά της αλυσίδας. Ξεκινάμε τον επόμενο γύρο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. 3 θηλιές στον αέρα και συνεχίζουμε να πλέκουμε σε κάθε μία θηλιά ένα ποδαράκι. Μέχρι που να φτάσουμε στο ύψος της μασχάλης. Το πλεκτό μου έχει μεγαλώσει και έχω φτάσει στο σημείο που θέλω να σχηματίσω το άνοιγμα των μανικιών. Χρειάστηκα για τη δική μου μπλούζα και με τον δικό μου τρόπο πλεξίματος 19 γύρους με ποδαράκια. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι
Να χωρίσουμε το πλεκτό μας στην μέση, γιατί θα πλέκουμε το μπροστινό κομμάτι και το πίσω κομμάτι ξεχωριστά. Τώρα θα πλέκουμε σε σειρές και θα το κάνουμε ως εξής. Εδώ έχω βάλει ένα σημάδι και εδώ το δεύτερο σημάδι είναι ακριβώς στη μέση του πλεκτού. Δηλαδή, εδώ ολοκλήρωσα τον γύρο μου με ένα βουβό πάνω από αυτό το ποδαράκι και γύρω από αυτό το ποδαράκι έχω βάλει το πρώτο σημάδι. Μπροστά από αυτό το πρώτο σημάδι ξεκίνησα να μετράω 104 ποδαράκια. 104 ποδαράκια στο σύνολο. Και εδώ έχω βάλει το δεύτερο σημάδι, δηλαδή από το ένα σημάδι μέχρι το δεύτερο έχω 104 ποδαράκια. Αυτή είναι η μέση του δικού μου πλεκτού. Και έτσι έχω τώρα από το ένα σημάδι μέχρι το δεύτερο 104 ποδαράκια στο μπροστινό κομμάτι και 104 ποδαράκια στο πίσω κομμάτι της μπλούζας μου. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι μειώσεις για το μανίκι. Θα μειώσουμε 10 πόντους στο σύνολο και μάλιστα 5 πόντους εδώ αριστερά από το πρώτο σημάδι και 5 πόντους δεξιά από το πρώτο σημάδι. Και αυτό θα το κάνουμε ως εξής. Θα το πλέξουμε με βουβά. Οπότε, εδώ είχα ολοκληρώσει τον γύρο, μπαίνω στην επόμενη θηλιά και πλέκω ένα βουβό. Στην επόμενη θηλιά το δεύτερο βουβό. Στην επόμενη θηλιά το τρίτο βουβό. Στην επόμενη θηλιά το τέταρτο βουβό. Και στην επόμενη θηλιά το πέμπτο βουβό. Και έτσι έχω μειώσει με τα βουβά 5 θηλιές. Εδώ ξεκινάω τώρα την σειρά μου. Ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα, τις οποίες μετράω σαν ένα ποδαράκι και συνεχίζω με ποδαράκια. Μπαίνω στην επόμενη θηλιά, πλέκω ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι και θα πλέκω σε κάθε μία θηλιά από ένα ποδαράκι μέχρι που να φτάσω 5 θηλιές πριν το δεύτερο σημάδι. Δηλαδή εδώ είναι το σημάδι μου και μετράω 1, 2, 3, 4, 5 θηλιές. Εδώ είναι η έκτη θηλιά και πάνω από αυτή την έκτη θηλιά θα έχω πλέξει το τελευταίο μου ποδαράκι. Και έτσι θα μειώσουμε και εδώ 5 θηλιές δεξιά από το σημάδι μας. Θα τα πλέξω τώρα αυτά εκτός καμάρας και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έφτασα στο τέλος της σειράς, έχω πλέξει το τελευταίο μου ποδαράκι εδώ και τις τελευταίες 5 θηλιές, οι οποίες είναι πριν το σημάδι, τις αφήνω άδειες. Και αυτές οι 5 θηλιές που μένουν άδειες είναι η μείωση. Έτσι έχω μειώσει 5 θηλιές εδώ στην αρχή της σειράς πλέκοντας τα βουβά και ξεκίνησα την σειρά μου με 3 θηλιές στον αέρα, οι οποίες είναι το πρώτο ποδαράκι. Έπλεξα σε κάθε μία θηλιά ένα ποδαράκι και αφήνω τις τελευταίες 5 θηλιές άδειες. Αυτό που πλέκω τώρα είναι το πίσω μέρος της μπλούζας, είναι η πλάτη. Και θα συνεχίσω με ποδαράκια πλέκοντας σε σειρές. Οπότε θα ρίξω 3 θηλιές στον αέρα, οι οποίες είναι πάλι το πρώτο μου ποδαράκι, γυρνάω την δουλειά μου και συνεχίζω με ποδαράκια σε κάθε μία θηλιά. Πάνω από το πρώτο ποδαράκι έχω πλέξει τις 3 θηλιές στον αέρα. Μπαίνω στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Και αυτό θα το κάνω με κάθε μία θηλιά. Σε κάθε μία θηλιά πλέκουμε ένα ποδαράκι μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος της σειράς μας. Αφού φτάσουμε στο τέλος της σειράς θα πλέξουμε το τελευταίο ποδαράκι μέσα στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκινήσαμε την τελευταία μας σειρά. Μπαίνουμε στην τρίτη θηλιά και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Ξανά 3 θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε πάντα σε ένα ποδαράκι. Θα γυρίσουμε την δουλειά μας και συνεχίζουμε κανονικά με ποδαράκια σε κάθε μία θηλιά. Πλέκουμε πέρα δόθε ποδαράκια μέχρι που να φτάσουμε στον ώμο. Το πίσω μέρος της μπλούζας έχει μεγαλώσει, έπλεξα στο σύνολο 18 σειρές με ποδαράκια. Δεν έχω κόψει ακόμα το νήμα, τύλιξα λίγο νήμα γιατί θα το χρειαστώ αργότερα, για να πλέξω άλλες 1-2 σειρές με ποδαράκια. Δεν θα πλέξω όμως ολόκληρες τις σειρές, δηλαδή αυτό που θα κάνουμε τώρα πρώτα είναι, θα συνεχίσουμε εδώ στο μπροστινό κομμάτι της μπλούζας μας,
Θα πλέξουμε με μειώσεις το άνοιγμα του λαιμού και αφού ολοκληρώσουμε όλες τις μειώσεις, θα μας έχουν μείνει εδώ μερικά ποδαράκια. Τον αριθμό με τα ποδαράκια που θα έχουμε εδώ στο μπροστινό κομμάτι θα το πλέξουμε και εδώ στο πίσω κομμάτι, έτσι ώστε να ενώσουμε τους ώμους. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα με το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας. Εδώ είναι το σημάδι μου, είναι το άνοιγμα του μανικιού. Μπροστά από το σημάδι είχα αφήσει 5 θηλιές άδειες. Αυτές είναι οι μειώσεις για το άνοιγμα του μανικιού μου. Δηλαδή, εδώ έπλεξα το τελευταίο μου ποδαράκι και άφησα 1, 2, 3, 4, 5 θηλιές άδειες και έβαλα το σημάδι. Το ίδιο θα κάνω τώρα και εδώ στα αριστερά, δηλαδή μπροστά από το σημάδι. Εδώ είναι οι 5 θηλιές που ήταν οι μειώσεις μου. Και ξανά, μετράω εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Μπαίνω στην έκτη θηλιά, πιάνω το νήμα και το περνάω μέσα από την θηλιά και ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα. Αυτές οι 3 θηλιές είναι το πρώτο μου ποδαράκι. Έτσι, έχω αφήσει τώρα στο σύνολο 10 θηλιές άδειες. Αυτές είναι οι μειώσεις που χρειάζομαι για να στρώσω το άνοιγμα του μανικιού. Συνεχίζω με ποδαράκια σε κάθε μία θηλιά. Μπαίνω στην επόμενη θηλιά, πλέκω το ποδαράκι μου. Και συνεχίζω σε κάθε μία θηλιά ένα ποδαράκι. Μέχρι που να φτάσω στο δεύτερο άνοιγμα του μανικιού. Εδώ. Και εδώ είχα κάνει το ίδιο. Έβαλα το σημάδι ακριβώς στη μέση και ξεκίνησα σε αυτό εδώ το ποδαράκι με 3 θηλιές στον αέρα την πρώτη μου σειρά. Εδώ. Έκανα 1, 2, 3, 4, 5 μειώσεις. Εδώ. Σε αυτό το ποδαράκι ξεκίνησα την σειρά μου. Και έχω 1, 2, 3, 4, 5 μειώσεις. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Θα μετρήσω 1, 2, 3, 4, 5 θηλιές. Αυτές θα είναι οι μειώσεις μου. Και εδώ στην έκτη θηλιά, μπροστά από το δεύτερο σημάδι, θα πλέξω το τελευταίο ποδαράκι της σειράς που μόλις ξεκίνησα. Και έτσι θα έχω κάνει και εδώ μία μείωση με 10 θηλιές. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα να πλέκω εγώ τα ποδαράκια μου μέχρι που να φτάσω σε αυτό εδώ το σημείο και μετά θα δούμε πώς συνεχίζει. Ολοκλήρωσα την σειρά μου, εδώ έχω πλέξει το τελευταίο μου ποδαράκι και έχω τώρα ανάμεσα στα ποδαράκια μου 10 θηλιές άδειες. Αυτές είναι όπως είπαμε οι μειώσεις μας για το άνοιγμα του μανικιού. Και συνεχίζουμε κανονικά με σειρές με ποδαράκια. Ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα και γυρνάω την δουλειά μου. Μπαίνω σε κάθε μία θηλιά και πλέκω ένα ποδαράκι. Εδώ μόλις έπλεξα πάω στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Και πλέκω σε κάθε μία θηλιά ένα ποδαράκι μέχρι που να φτάσω στο τέλος της σειράς. Όταν φτάσουμε εδώ στο τέλος της σειράς μας, πλέκουμε στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας, με την οποία ξεκινήσαμε την τελευταία σειρά ένα ποδαράκι. 3 θηλιές στον αέρα γυρνάμε την δουλειά μας και πλέκουμε ποδαράκια σε κάθε μία θηλιά. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να αρχίζουμε να κόβουμε για το άνοιγμα του μανικιού. Θα πλέξω εγώ τώρα μερικές σειρές ακόμα και θα δούμε μετά πώς συνεχίζουμε. Έπλεξα 9 σειρές ποδαράκια και εδώ τώρα θέλω να ξεκινήσω με το άνοιγμα του λαιμού. Εσείς μπορείτε αν θέλετε να το ξεκινήσετε ή πιο χαμηλά ή πιο ψηλά. Εγώ θέλω να το κάνω εδώ. Έχω 94 ποδαράκια στο σύνολο. 30 ποδαράκια θα τα αφήσω για την δεξιά μεριά, 30 ποδαράκια για την αριστερή και 34 ποδαράκια για το άνοιγμα του λαιμού. Και τώρα θα κάνω το εξής. Έπλεξα τις 9 σειρές, ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι, και γυρνάω την δουλειά μου. Θα πλέξω 30 ποδαράκια.
Οι τρεις θηλιές στον αέρα είναι το πρώτο, μπαίνω στην επόμενη θηλιά, πλέκω το δεύτερο, στην επόμενη θηλιά το τρίτο, στην επόμενη θηλιά το τέταρτο, στην επόμενη θηλιά το πέμπτο και συνεχίζω μέχρι που να έχω στο σύνολο 30 ποδαράκια. Έπλεξα τα 30 ποδαράκια και τώρα θα κάνουμε την πρώτη μείωση και αυτή θα την κάνουμε πλέκοντας 2 ποδαράκια μαζί. Δηλαδή, κάνω το ρίξιμο, μπαίνω μέσα στην επόμενη θηλιά, πιάνω το νήμα, το φέρνω μπροστά, έχω 3 θηλιές στο βελονάκι, πιάνω το νήμα και το περνάω μέσα από τις πρώτες 2 θηλιές και κρατάω 2 θηλιές στο βελονάκι μου. Ξανά ένα ρίξιμο, μπαίνω μέσα στην επόμενη θηλιά, πιάνω το νήμα, το φέρνω μπροστά, πιάνω το νήμα, περνάω μέσα από τις πρώτες 2 θηλιές, έχω 3 θηλιές στο βελονάκι, πιάνω το νήμα και περνάω μέσα από αυτές τις 3 θηλιές. Και η μείωση ολοκληρώθηκε. Πλέξαμε 2 ποδαράκια μαζί. Αυτά τα 2 ποδαράκια μετράνε τώρα σαν ένα και ενώνονται από μία θηλιά εδώ πάνω. Τώρα, 3 θηλιές στον αέρα και γυρνάω την δουλειά μου. Και συνεχίζω να πλέκω ποδαράκια. Εδώ είναι τα 2 ποδαράκια, είναι η μείωσή μας, η οποία κρατιούνται από μία θηλιά εδώ πάνω. Μέσα σε αυτή την θηλιά πλέξαμε τις 3 θηλιές στον αέρα. Είναι ένα ποδαράκι αυτές οι 3 θηλιές στον αέρα. Οπότε εδώ έχουμε πλέξει. Πάω στο επόμενο ποδαράκι. Μπαίνω μέσα στην θηλιά και πλέκω εδώ ένα ποδαράκι. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάνει πάλι εδώ μία μείωση. Και τα 2 ποδαράκια εδώ, οι 3 θηλιές στον αέρα και το ποδαράκι, κρατιούνται από μία θηλιά. Και συνεχίζω να πλέκω ποδαράκια σε κάθε μία θηλιά, μέχρι που να φτάσω στο τέλος της σειράς. Ένα ποδαράκι σε κάθε μία θηλιά, μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος της σειράς. Ολοκλήρωσα την σειρά μου με τα ποδαράκια και το τελευταίο ποδαράκι το έπλεξα στην 3η θηλιά της αλυσίδας της τελευταίας μας σειράς. Οι μειώσεις γίνονται μόνο εδώ, στο μεσαίο κομμάτι της μπλούζας και στις άκρες πλέκουμε απλά στην ευθεία. Δεν κάνουμε καθόλου μειώσεις γιατί εδώ θα πλέξουμε τα μανίκια. 3 θηλιές στον αέρα είναι το πρώτο ποδαράκι και γυρνάω την δουλειά μου. Και συνεχίζω και εδώ κανονικά με ποδαράκια. Πάω στην επόμενη θηλιά, πλέκω ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι, στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι και θα πλέξω σε κάθε μία θηλιά ένα ποδαράκι εκτός από τις τελευταίες 2. Δηλαδή, αυτά τα 2 ποδαράκια εδώ ενώνονται από μία θηλιά. Είναι η μείωση της τελευταίας μας σειράς. Οπότε τα μετράμε σαν ένα ποδαράκι. Είναι το τελευταίο ποδαράκι. Και εδώ έχουμε το προτελευταίο ποδαράκι. Εμείς θα πλέξουμε τώρα ποδαράκια μέχρι που να φτάσουμε εδώ σε αυτήν την θηλιά. Τις τελευταίες 2 θηλιές θα τις πλέξουμε πάλι μαζί. Θα κάνουμε την επόμενη μείωση. Έφτασα στις τελευταίες 2 θηλιές και εδώ θα κάνω την επόμενη μείωση πλέκοντας πάλι 2 ποδαράκια μαζί. Κάνω το ρίξιμο, μπαίνω μέσα στην επόμενη θηλιά η οποία είναι η προτελευταία, πιάνω το νήμα, το περνάω μέσα από την θηλιά και το φέρνω μπροστά. Έχω 3 θηλιές στο βελονάκι. Πιάνω το νήμα, περνάω μέσα από τις πρώτες 2 και κρατάω 2 θηλιές στο βελονάκι μου. Ξανά ένα ρίξιμο, μπαίνω μέσα στην τελευταία θηλιά και αυτή η τελευταία θηλιά κρατάει εδώ τα 2 ποδαράκια μαζί. Είναι η μείωση της τελευταίας μας σειράς. Μπαίνω στην τελευταία θηλιά, πιάνω το νήμα, το φέρνω μπροστά, πιάνω το νήμα, περνάω μέσα από τις πρώτες 2 θηλιές και έχω τώρα 3 θηλιές στο βελονάκι. Πιάνω το νήμα και περνάω μέσα από αυτές τις 3 θηλιές. Και ολοκληρώσαμε τη μείωση. 3 θηλιές στον αέρα και γυρνάω την δουλειά μου. Εδώ είναι η μείωση της τελευταίας μας σειράς, τα 2 ποδαράκια που τα πλέξαμε μαζί. Και μέσα στην θηλιά έπλεξα τις 3 θηλιές στον αέρα. Πάω στο επόμενο ποδαράκι, στην επόμενη θηλιά. Και εδώ ένα ποδαράκι.
και συνεχίζω να πλέκω ποδαράκια σε κάθε μία θηλιά μέχρι που να φτάσω στο τέλος της σειράς. Το τελευταίο ποδαράκι θα το πλέξω μέσα στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας της τελευταίας μας σειράς. Είπαμε, τις μειώσεις τις κάνουμε μόνο στη μέση της μπλούζας, στη μέση, και εδώ στην άκρη πλέκουμε ευθεία, δεν κάνουμε καθόλου μειώσεις. Θα ρίξω, αφού τελειώσω την σειρά μου, 3 θηλιές στον αέρα, θα γυρίσω την δουλειά μου και θα πλέκω ποδαράκια μέχρι που να φτάσω στις τελευταίες 2 θηλιές και εκεί θα κάνουμε πάλι την μείωση. Εδώ είναι οι τελευταίες 2 θηλιές μας. Εδώ η πρώτη τελευταία και εδώ η τελευταία. Αυτή που κρατάει τα 2 ποδαράκια μαζί. Εδώ θα κάνουμε την μείωση πλέκοντας πάλι 2 ποδαράκια μαζί. Θα πλέξω εγώ τώρα μερικές σειρές ακόμα και όταν τελειώσω θα ανοίξω την κάμερα για να δούμε πόσες σειρές έχω πλέξει και πώς συνεχίζω. Ολοκλήρωσα τις μειώσεις μου και έπλεξα στο σύνολο 6 σειρές. Εδώ είναι η πρώτη σειρά με τις μειώσεις. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές με μειώσεις. Και τώρα συνεχίζουμε με ποδαράκια, αλλά από εδώ και προς τώρα χωρίς μειώσεις. Θα ρίξω 3 θηλιές στον αέρα, είναι το πρώτο ποδαράκι, και γυρνάω την δουλειά μου. Και συνεχίζω να πλέκω ποδαράκια σε κάθε μία θηλιά. Μπαίνω στην επόμενη θηλιά, πλέκω ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Και συνεχίζω να πλέκω σε κάθε μία θηλιά ένα ποδαράκι μέχρι που να φτάσω στο τέλος της σειράς. Φτάσα στο τέλος της σειράς μου. Εδώ είναι οι τελευταίες 2 θηλιές. Δεν θα κάνω μείωση, οπότε θα πλέξω και σε αυτές τις 2 θηλιές από ένα ποδαράκι. Μπαίνω στην πρώτη τελευταία θηλιά, πλέκω ένα ποδαράκι. Και στην τελευταία θηλιά, εδώ είναι η μείωση της τελευταίας μου σειράς, μπαίνω στην τελευταία θηλιά και πλέκω και εδώ ένα ποδαράκι. Και η σειρά μας ολοκληρώθηκε. 3 θηλιές στον αέρα. Γυρνάω την δουλειά μου και πλέκω πάλι σε κάθε μία θηλιά ένα ποδαράκι. Μπαίνω στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Στην επόμενη ένα ποδαράκι. Και συνεχίζω μέχρι που να φτάσω στο τέλος της σειράς μου. Σε κάθε μία θηλιά ένα ποδαράκι. Όταν φτάσω στο τέλος της σειράς θα πλέξω στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας, εδώ, το τελευταίο μου ποδαράκι. Ξανά 3 θηλιές στον αέρα, γυρνάμε την δουλειά μας και πλέκουμε ποδαράκια σε κάθε μία θηλιά. Αυτό θα το κάνω τώρα μέχρι που να έχω στο σύνολο 20 σειρές, δηλαδή είχα πλέξει 9 σειρές με ποδαράκια εδώ κάτω, μετά 6 σειρές με τις μειώσεις, οπότε έχουμε 15 στο σύνολο, και θα πλέξω 5 σειρές με ποδαράκια χωρίς μειώσεις, έτσι ώστε να έχω 20 σειρές. Ολοκλήρωσα όλες μου τις σειρές και έχω εδώ τώρα στο σύνολο 20 σειρές. 9 ολοκληρωμένες σειρές είχα πλέξει, 6 σειρές με μειώσεις, είναι 15, και 5 σειρές χωρίς μειώσεις. Έχω για μένα εδώ στο σύνολο 20 σειρές. Τώρα, ό,τι έχω πλέξει εδώ στα αριστερά, θα πλέξω και στα δεξιά. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Θα πλέξω 30 ποδαράκια και θα κάνω την μείωση πλέκοντας 2 ποδαράκια μαζί. Η μείωση θα γίνει πάλι εδώ, στο μέσα μέρος, στην μέσα πλευρά. Στις άκρες πλέκουμε ευθεία και εδώ στην μέση θα κάνουμε τις μειώσεις. Οπότε θα πλέξω εδώ πέρα πάλι 6 σειρές με μειώσεις και 5 σειρές χωρίς μειώσεις. Θα τα ολοκληρώσω εγώ αυτά τώρα εκτός κάμαρας και μετά θα ολοκληρώσουμε μαζί εδώ το πίσω μέρος της μπλούζας. Ολοκλήρωσα τα 2 μπροστινά κομμάτια και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να ενώσουμε τους ώμους. Εδώ το έχω κάνει και τον δεύτερο ώμο θα το κάνουμε μαζί. Στο σύνολο έπλεξα για τα μπροστινά μου κομμάτια 20 σειρές ποδαράκια. Για το πίσω κομμάτι 18 σειρές ποδαράκια. Οπότε θα συμπληρώσω και εδώ τώρα άλλες 2 σειρές με ποδαράκια για να είμαι στο ίδιο ύψος. Τα ποδαράκια που μου έμειναν στα μπροστινά μου κομμάτια είναι 26. Το ίδιο θα κάνω εδώ τώρα στο πίσω κομμάτι. Θα πλέξω 26 ποδαράκια. Και αυτό θα το κάνουμε απλά. Ρίχνω
3 θηλιές στον αέρα, είναι το πρώτο μου ποδαράκι, θα γυρίσω την δουλειά μου. Πάω στην επόμενη θηλιά, πλέκω το δεύτερο. Στην επόμενη θηλιά το τρίτο. Στην επόμενη θηλιά το τέταρτο και συνεχίζω μέχρι που να έχω στο σύνολο 26 ποδαράκια. Ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα, γυρνάω την δουλειά μου και πλέκω άλλη μια φορά τα 26 ποδαράκια. Και μετά θα ενώσουμε μαζί τους ώμους. Έπλεξα τις 2 σειρές ποδαράκια και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να ενώσουμε το πίσω κομμάτι με το μπροστινό κομμάτι. Και αυτό θα το κάνουμε με άριχτα, αλλά στην ανάποδη μεριά της δουλειάς μας. Οπότε θα γυρίσω το πλεκτό μου. Εδώ. Και θα βάλω το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο. Εδώ. Μπαίνω μέσα στην πρώτη θηλιά, η οποία είναι η τρίτη θηλιά της αλυσίδας. Μπαίνω και στην θηλιά από το δεύτερο κομμάτι. Και περνάω την πρώτη θηλιά μέσα από την δεύτερη. Ρίχνω μία θηλιά στον αέρα και τώρα μπαίνω στην επόμενη θηλιά από το πρώτο κομμάτι, μπαίνω στην επόμενη θηλιά από το δεύτερο κομμάτι, πιάνω το νήμα, το περνάω μέσα από τις 2 θηλιές και ολοκληρώνω το άριχτο. Πάω στην επόμενη θηλιά από το πρώτο κομμάτι, στην επόμενη θηλιά από το δεύτερο κομμάτι, πιάνω το νήμα, το περνάω μέσα από τις 2 θηλιές και πλέκω το άριχτο. Μπαίνω στην επόμενη θηλιά από το πρώτο κομμάτι, στην επόμενη θηλιά από το δεύτερο κομμάτι, πιάνω το νήμα, το περνάω μέσα από τις 2 θηλιές, πλέκω το άριχτο. Και αυτό θα το κάνω τώρα, μέχρι που να πλέξω και τα 26 ποδαράκια με άριχτα. Με αυτόν τον τρόπο θα ενώσουμε τον ώμο. Το μπροστινό και πίσω κομμάτι της πλούζας έχουν ολοκληρωθεί, έχω ενώσει τους ώμους και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πλέξουμε τα μανίκια. Εδώ έχω πλέξει το ένα μανίκι και αυτό με το σχέδιο του ανανά, δηλαδή τους 10 γύρους τους οποίους πλέξαμε και εδώ κάτω. Θα πλέξουμε κανονικά τους 10 γύρους του σχεδίου μας, θα μας βγει το σχέδιο πάλι εναλλάξ και αφού ολοκληρώσουμε τους πρώτους 10 γύρους θα ξεκινήσουμε με τις μειώσεις. Εδώ έχω το άνοιγμα του μανικιού και θα ξεκινήσω με τον πρώτο γύρο του σχεδίου και θα το πλέξω ως εξής. Εδώ είναι οι μειώσεις που είχα πλέξει. Σε αυτήν την θηλιά δεξιά έχω πλέξει το τελευταίο ποδαράκι και πάω μετά από αυτήν την θηλιά που είναι το ποδαράκι, μετράω 1, 2, 3 θηλιές. Μπαίνω μέσα στην τρίτη θηλιά, πιάνω το νήμα, το περνάω μέσα από την θηλιά και το φέρνω μπροστά. Και ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα. Αυτές οι 3 θηλιές μετράνε σαν ένα ποδαράκι. Ξεκινάω τον γύρο με ένα κοχύλι, οπότε έχω εδώ ένα ποδαράκι, πλέκω άλλο ένα ποδαράκι μέσα στην ίδια θηλιά. 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια μέσα στην ίδια θηλιά. Και το κοχύλι είναι έτοιμο. 3 θηλιές στον αέρα. Τώρα θα αφήσω τις επόμενες 4 θηλιές άδειες και στην πέμπτη θα πλέξω άλλο ένα κοχύλι. Κάνω το ρίξιμο και μετράω 1, 2, 3, 4 θηλιές μεν άδειες, μπαίνω στην πέμπτη και πλέκω το κοχύλι. Δηλαδή 2 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια μέσα στην ίδια θηλιά. Και το κοχύλι μας
Ολοκληρώθηκε. Ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα. Και τώρα θα πλέξω τα μικρά κενά. Εδώ θα αφήσω την επόμενη θηλιά άδεια, την μεθεπόμενη θηλιά άδεια και πάω ανάμεσα στα πρώτα 2 ποδαράκια. Εδώ είναι οι 3 θηλιές που έριξα στον αέρα ξεκινώντας τον γύρο και εδώ είναι το ποδαράκι το δεύτερο. Αφήνω 1-2 θηλιές άδειες και μπαίνω ανάμεσα στα 2 ποδαράκια και πλέκω εδώ ένα άριχτο. 3 θηλιές στον αέρα. Πάω στην επόμενη σειρά με τα ποδαράκια και εδώ μπαίνω ανάμεσα στα 2 πρώτα μέσα στο κενό και πλέκω ένα άριχτο. Και έχω το πρώτο μικρό κενό έτοιμο. Ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Πάω στην επόμενη σειρά με τα ποδαράκια. Μπαίνω ανάμεσα στα πρώτα 2 και πλέκω ένα άριχτο. Και έχω ένα δεύτερο μικρό κενό έτοιμο. 3 θηλιές στον αέρα. Πάω στην επόμενη σειρά με ποδαράκια. Μπαίνω ανάμεσα στα 2 πρώτα και πλέκω ένα άριχτο. Και τώρα έχω 3 μικρά κενά. 1, 2, 3. Ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Τώρα θα αφήσω τις επόμενες 2 σειρές με τα ποδαράκια άδεια και θα πάω στην τρίτη. Και στην τρίτη θα πλέξω ένα κοχύλι. Έχω 1-2, μπαίνω στην τρίτη σειρά ανάμεσα στα πρώτα 2 ποδαράκια και πλέκω το κοχύλι. 2 ποδαράκια μέσα στο κενό. 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Και ολοκληρώσαμε εδώ το σχέδιό μας του πρώτου γύρου. Αυτό το πρώτο κοχύλι μετράει πάλι στο τελευταίο μοτίβ. Και εδώ είναι το σχέδιό μας. Έχουμε το κοχύλι, εδώ έχουμε 3 μικρά κενά και το κοχύλι. Και τώρα ξανά από την αρχή. Ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα. Θα αφήσω 1 σειρά με ποδαράκια, θα αφήσω την δεύτερη σειρά με ποδαράκια και πάω στην τρίτη. Προσπερνάω την πρώτη σειρά, την δεύτερη σειρά, μπαίνω στην τρίτη σειρά ανάμεσα στα πρώτα 2 ποδαράκια και πλέκω το κοχύλι. Δηλαδή 2 ποδαράκια. 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Και το κοχύλι είναι έτοιμο. 3 θηλιές στον αέρα. Αφήνω τις επόμενες 2 σειρές με ποδαράκια άδειες και πάω στην τρίτη. Μπαίνω ανάμεσα στα πρώτα 2 ποδαράκια και πλέκω ένα άριχτο. 3 θηλιές στον αέρα. Πάω στην επόμενη σειρά, μπαίνω ανάμεσα στα πρώτα 2 ποδαράκια, πλέκω ένα άριχτο. Και έχω ένα μικρό κενό. Ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Πάω στην επόμενη σειρά, μπαίνω ανάμεσα στα πρώτα 2 ποδαράκια, πλέκω ένα άριχτο. Και έχω το δεύτερο μικρό κενό. 3 θηλιές στον αέρα. Πάω στην επόμενη σειρά, μπαίνω ανάμεσα στα πρώτα 2 ποδαράκια, πλέκω ένα άριχτο και έχω τα 3 μικρά κενά. Ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Αφήνω τις επόμενες 2 σειρές και πάω στην τρίτη. Μπαίνω ανάμεσα στα πρώτα 2 ποδαράκια και πλέκω ένα κοχύλι. 2 ποδαράκια. 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Και ολοκληρώσαμε δεύτερη φορά το σχέδιο του πρώτου γύρου. Θα συνεχίσουμε να πλέκουμε με αυτόν τον τρόπο τώρα μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Τώρα ξανά 3 θηλιές στον αέρα και ξεκινάμε πάλι με το σχέδιο. Αφήνουμε 2 σειρές, πάμε στην τρίτη, πλέκουμε το κοχύλι. 3 θηλιές στον αέρα,
Αφήνουμε τις επόμενες δύο σειρές, στην τρίτη ένα άριχτο και πλέγουμε τα τρία μικρά κενά. Όταν φτάσουμε στο τέλος του γύρου, θα ολοκληρώσουμε τον γύρο μας με ένα βουβό μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας. Ένα βουβό στην επόμενη θηλιά και ένα βουβό μέσα στο κενό. Και ξεκινάμε κανονικά τον δεύτερο γύρο του σχεδίου. Δηλαδή ένα κοχύλι μέσα στο κενό, δύο θηλιές στον αέρα, ένα μικρό τρίγωνο στη μεσαία θηλιά, δύο θηλιές στον αέρα, ένα κοχύλι στο κενό, τρεις θηλιές στον αέρα και κάνουμε την μείωση εδώ στα μικρά κενά. Θα πλέξουμε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως το κάναμε εδώ. Επαναλαμβάνουμε όλους τους γύρους μέχρι που να ολοκληρώσουμε το μοτίφ με τον ανανά και μετά θα κάνουμε μαζί τις μειώσεις. Εδώ ξεκίνησα το μανίκι μου, έπλεξα τους 10 γύρους του σχεδίου και έχω ολοκληρώσει μία φορά το μοτίφ με τον ανανά. Και εδώ το πλέκω ένα λάξ, το έχω πλέξει μισό. Εδώ το έχω σταματήσει στα 4 μικρά κενά. Οπότε μία φορά ολοκληρωμένο εδώ και ταυτόχρονα το πλέκουμε ένα λάξ μισό εδώ. Τώρα θα συνεχίσουμε να πλέκουμε αυτούς τους 10 γύρους, αλλά για την μείωση θα έχουμε μία μικρή αλλαγή. Δηλαδή εδώ πλέξαμε στον τρίτο γύρο μέσα στο μικρό τρίγωνο το οποίο έχουμε ανάμεσα στα κοχύλια 6 ποδαράκια μέσα στο κενό του κοχυλιού. Και αυτά τα 6 ποδαράκια μας δίνουν 4 μικρά κενά εδώ πάνω. 1, 2, 3, 4. Το ίδιο έκανα και εδώ που το πλήκω ένα λάξ. Εδώ είναι το τρίγωνο ανάμεσα στα κοχύλια. Μέσα στο τρίγωνο έχω 6 ποδαράκια και μου δίνουν 1, 2, 3, 4 μικρά κενά. Τώρα ξεκινάω πάλι άλλη μια φορά το μοτίφ, δηλαδή τους 10 γύρους του σχεδίου, τους οποίους θα τους πλέξω όπως τους έπλεξα εδώ στο πρώτο μοτιβάκι, απλά με την μικρή αλλαγή ότι στο τρίγωνο που θα έχουμε, δηλαδή στην τρίτη σειρά, δεν θα πλέξουμε 6 ποδαράκια μέσα στο κενό του τριγώνου, αλλά 5 ποδαράκια. Και αυτά τα 5 ποδαράκια θα μας δώσουν 3 μικρά κενά και έτσι μαζεύεται το μοτιβάκι μας. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ που θα το πλέξουμε ένα λάξ. Θα πλέξουμε το τρίγωνο και μέσα στο τρίγωνο 5 ποδαράκια και θα μας δώσουν 3 μικρά κενά. Τώρα επειδή είναι απλά μία επανάληψη θα τα πλέξω εγώ εκτός κάμαρας. Θα την ανοίξω πάλι να δούμε πώς φαίνεται και θα σας εξηγήσω το επόμενο βήμα. Ολοκλήρωσα δεύτερη φορά το σχέδιο, το μοτίφ του ανανά, με την μείωση. Δηλαδή εδώ είχα πλέξει μέσα στο μικρό τρίγωνο, ανάμεσα στα κοχύλια 6 ποδαράκια μέσα στο κενό του τριγώνου και μου έδωσαν 4 μικρά κενά. Εδώ με την μείωση τώρα έπλεξα μέσα στο κενό του τριγώνου, ανάμεσα στα κοχύλια 5 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5 και αυτά τα 5 ποδαράκια μου δώσαν εδώ 3 μικρά κενά. Το ίδιο έκανα και εδώ που έπλεξα ένα λάξ, μέσα στο κενό του τριγώνου 5 ποδαράκια και έχω 3 μικρά κενά. Τώρα θα κάνουμε άλλη μία μείωση και αυτή θα είναι η τελευταία. Θα πλέξουμε πάλι όλο το μοτίφ και τους 10 γύρους του σχεδίου, αλλά δεν θα βάλουμε 5 ποδαράκια στο κενό του τριγώνου. Τώρα θα πλέκουμε 4 ποδαράκια μέσα στο κενό του τριγώνου και αυτά θα μας δίνουν 2 μικρά κενά. Οπότε θα το συνεχίσω εγώ τώρα να το πλέξω, γιατί στην ουσία το μόνο που αλλάζει είναι το ένα ποδαράκι που αφαιρούμε μέσα στο τρίγωνο. Θα επαναλαμβάνουμε κανονικά τους 10 γύρους του σχεδίου, πλέκοντας 4 ποδαράκια μέσα στο κενό του τριγώνου, μέχρι που να φτάσουμε στο επιθυμητό μάκρος που θέλουμε για το μανίκι μας. Και αφού φτάσουμε στο μάκρος που θέλουμε, θα πλέξουμε πάλι μία μικρή μπορντούρα, όπως το κάναμε και για το σώμα. Θα τα πλέξω τώρα όλα αυτά εκτός καμάρας και θα δούμε μετά πώς θα συνεχίσουμε. Μου έχει μεγαλώσει, έφτασα στο μάκρος που θέλω να έχει το δικό μου μανίκι και έπλεξα εδώ ένα μοτίφ με τον ανανά, ολοκληρωμένο, χωρίς μειώσεις, με τα 6 ποδαράκια μέσα στο κενό του τριγώνου. Εδώ ένα μοτίφ με την μείωση, δηλαδή 5 ποδαράκια στο κενό του τριγώνου και εδώ 2,5 μοτίφ ξανά με μείωση, ένα μοτιβάκι εδώ, το δεύτερο μοτιβάκι εδώ και το τρίτο είναι μισό. 2,5 μοτιβάκια και εδώ έχω πλέξει 4 ποδαράκια μέσα στο κενό του τριγώνου. Τώρα θα ολοκληρώσουμε το μισό μοτίφ εδώ με την μπορντούρα και θα έχει ολοκληρωθεί το μανίκι μας. Αυτό το μισό μοτίφ έχει τελειώσει με 2 μικρά κενά, ένα εδώ και το δεύτερο εδώ
και τα κοχύλια τα έχω ενώσει χωρίς θηλιά στον αέρα. Πάμε να τελειώσουμε την μπορδούρα μας. Εδώ είμαι στο τέλος του γύρου, τον οποίο τέλειωσα πάλι με ένα βουβό. Και θα ξεκινήσω τώρα με την μπορδούρα, την οποία θα πλέξω με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως την έπλεξα στο μπροστινό και πίσω στο κομμάτι της μπλούζας. Δηλαδή, θα μπω μέσα στο κενό του κοχυλιού να πλέξω ένα καινούριο κοχύλι. Πλέκω πρώτα ένα βουβό στην επόμενη θηλιά και ένα βουβό μέσα στο κενό. Ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα, ένα ποδαράκι μέσα στο κενό, 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Και το κοχύλι είναι έτοιμο. 3 θηλιές στον αέρα. Και εδώ είναι τα 2 μικρά κενά. Εδώ θα κάνουμε την μείωση. Μπαίνω μέσα στο πρώτο μικρό κενό, πλέκω ένα άριχτο, 3 θηλιές στον αέρα, πάω στο επόμενο μικρό κενό, πλέκω ένα άριχτο, 3 θηλιές στον αέρα και πάω στο επόμενο κοχύλι. Εδώ δεν θα το ολοκληρώσουμε το κοχύλι. Δηλαδή, μπαίνω μέσα στο κενό του κοχύλιου, πλέκω 2 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα. Και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Και έτσι έχουμε εδώ τώρα μισό κοχύλι. Γυρνάω την δουλειά μου. Εδώ είναι το μισό κοχύλι, οπότε ξεκινάω με μισό κοχύλι. Πλέκω ένα βουβό μέσα στο κενό, 3 θηλιές στον αέρα και αυτές οι 3 θηλιές μετράνε σαν ένα ποδαράκι. Άλλες 2 θηλιές στον αέρα και 2 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Και έτσι έχω και εδώ τώρα ένα ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, 2 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. 3 θηλιές στον αέρα και πάω στο μικρό κενό. Πλέκω ένα άριχτο, 3 θηλιές στον αέρα και εδώ είναι το κοχύλι. Πλέκω ένα καινούριο κοχύλι. Μέσα στο κενό 2 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Γυρνάω την δουλειά μου. Εδώ έχω ένα κανονικό κοχύλι, οπότε ξεκινάω με ένα κανονικό κοχύλι. Δηλαδή πρώτα ένα βουβό στην επόμενη θηλιά και ένα βουβό μέσα στο κενό. Και εδώ στο κενό πλέκουμε το κοχύλι. 3 θηλιές στον αέρα, ένα ποδαράκι στο κενό, 2 θηλιές στον αέρα, άλλα 2 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Και το κοχύλι είναι έτοιμο. Χωρίς να ρίξω θηλιά στον αέρα, αφήνω το κενό, αφήνω το άριχτο, αφήνω το επόμενο κενό και πάω στο μισό κοχύλι. Και πλέκω ένα μισό κοχύλι. Μπαίνω στο κενό, πλέκω τα 2 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Γυρνάω την δουλειά μου και θα μπω μέσα στο κενό του κοχυλιού, πλέκοντας πρώτα ένα βουβό, 3 θηλιές στον αέρα και αυτές τις 3 θηλιές τις μετράμε πάλι σαν ένα ποδαράκι.
Πάω στο επόμενο κοχύλι και μέσα στο κενό 2 ποδαράκια. Γυρνάω την δουλειά μου. Εδώ έχω τα 2 ποδαράκια, εδώ τις 3 θηλιές στον αέρα. Μπαίνω μέσα στην τρίτη θηλιά και πλέκω ένα βουβό. Και τώρα θα συμπληρώσουμε τα ποδαράκια που είχαμε αφαιρέσει. Οπότε ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα. Εδώ κατεβαίνω μία σειρά πιο κάτω και μέσα στο κενό του μισού κοχυλού πλέκω ένα άριχτο. 3 θηλιές στον αέρα, κατεβαίνω μία σειρά πιο κάτω, μέσα στο κενό ένα άριχτο. 3 θηλιές στον αέρα, κατεβαίνω μία σειρά πιο κάτω, μέσα στο κενό ένα άριχτο. Ξανά 3 θηλιές στον αέρα. Κατεβαίνω μία σειρά πιο κάτω, μέσα στο κενό ένα άριχτο. 2 θηλιές στον αέρα. Και μέσα στο κενό, ανάμεσα στα κοχύλια, στο μεγάλο κενό, ένα άριχτο. Ξανά 2 θηλιές στον αέρα. Πάω στο επόμενο κοχύλι, μέσα στο κενό, ένα άριχτο. Και ολοκληρώσαμε το πρώτο μοτίβ. Ολοκληρώσαμε το μοτιβάκι μας και πλέξαμε την μπορτούρα. Και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο μοτίβ. Ξεκινάμε με το κοχύλι, δηλαδή 3 θηλιές στον αέρα ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα ποδαράκι μέσα στο κενό, 3 θηλιές στον αέρα, πάμε στα μικρά κενά, μέσα στο πρώτο ένα άριχτο, 3 θηλιές στον αέρα, στο δεύτερο μικρό κενό ένα άριχτο, 3 θηλιές στον αέρα και εδώ πλέκουμε το μισό κοχύλι. 2 ποδαράκια, 2 θηλιές στον αέρα, 1 ποδαράκι. Και συνεχίζουμε μέχρι που να ολοκληρώσουμε το μοτιβάκι μας. Με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε όλα μας τα μοτιβάκια. Τα μανίκια έχουν πλεχτεί και η μπλούζα είναι τώρα έτοιμη. Εδώ στο άνοιγμα του λαιμού θα το αφήσω για μένα έτσι όπως είναι γιατί μου αρέσει έτσι όπως εφαρμόζει. Όποιος θέλει όμως μπορεί να πλέξει 1-2 γύρους με ποδαράκια ή με άριχτα. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Θα ακολουθήσουν πολλά όμορφα σχέδια και με βελόνες και με βελονάκι. Θα χαρώ για ένα like και ένα σχόλιο αν σας άρεσε. Και καλή συνέχεια. Γεια σας!